διεθνούς κοινού, καθώς έχουμε τροποποιημένο προτρεπτικό περιεχόμενο της αρχικής σελίδας, αναδημιουργία περιεχομένου, η οποία πολλές φορές φτάνει και στα όρια της μεταδημιουργίας, με την προβολή διαφορετικών αξιών, αξιών που προωθούνται από τη διακήρυξη της Μπολόνια. Αλλά ταυτόχρονα παρατηρούμε και μία συνέπεια ως προς την αρχική δομή. Καθώς διατηρείται η πλειονότητα των υπερκατηγοριών που εντοπίζουμε στις πρωτότυπες εκδοχές, καθώς και μέρος του πολυτροπικού προτρεπτικού περιεχομένου. Άρα θα μπορούσαμε εδώ να πούμε ότι η στρατηγική που υιοθετείται είναι η στρατηγική της συνέπειας. Να πούμε ότι τμήματα της έρευνας έχουν παρουσιαστεί σε εγχώρια και διεθνή συνέδρια και αν κάποιος ενδιαφέρεται να διαβάσει έτσι, περισσότερα για την έρευνα, υπάρχουν δημοσιεύσεις διαδικτυακά στα πρακτικά του συνεδρίου Triton, στο διεθνές περιοδικό σημειωτικής Punctum, ενώ πρόκειται να βγει και μια δημοσίευση στο MTM αρχές του 2022. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Προτείνω οι ερωτήσεις να τις αφήσουμε για το τέλος, αφού γίνουν όλες οι παρουσιάσεις. Τώρα θα καλέσω στο βήμα την κυρία Μαρία Στασιμιώτη, υποψήφια διδάκτορα του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου, όπου μελετά τη σχέση εκπαίδευσης και παραγωγικότητας στη μετεπιμέλεια μηχανικά μεταφρασμένου κειμένου. Η κυρία Στασιμιώτη διδάσκει επικουρικά σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο το μάθημα μεταφραστικά εργαλεία στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Έχει διεθνή ερευνητική παρουσία και δημοσιεύσει σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην υποβοηθούμενη από τον υπολογιστή μετάφραση, στη μηχανική μετάφραση, στη μετεπιμέλεια, στη γνωσιακή προσέγγιση στη μετάφραση και στη γνωσιακή εργονομία. Ο τίτλος της παρουσίασης της σήμερα είναι «Μηχανική μετάφραση, προκλήσεις και προοπτικές». Λόγος σε εσάς, κυρία Στασιμιώτη. Κύριε Γραμμένη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση και θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή για μένα να βρίσκομαι εδώ σήμερα. Όπως είναι εμφανές και από τον τίτλο της παρουσίασής μου, σήμερα θα προσπαθήσω να θίξω μερικές από τις προκλήσεις που θέτει, αλλά και τις προοπτικές που δημιουργεί, γεννά για τους μεταφραστές, η μηχανική μετάφραση και η ενσωμάτωση αυτής στη ροή εργασίας τους. Θα ξεκινήσω λίγο ιστορικά, να πω ότι οι πρώτες αναφορές στη μηχανική μετάφραση γίνονται στα τέλη της δεκαετίας του 40. Τη δεκαετία του 70 έχουμε την εμφάνιση των συστημάτων που βασίζονται σε κανόνες και την αμέσως επόμενη δεκαετία έχουμε την εμφάνιση συστημάτων που βασίζονται σε παραδείγματα. Τέλη της δεκαετίας του 80 με αρχές της δεκαετίας του 90 εμφανίζονται τα στατιστικά συστήματα, τα οποία βασίζονται στη στατιστική ανάλυση έτοιμων μεταφράσεων για την αντιστοίχηση λέξεων και φράσεων και τα οποία για πολλά χρόνια, για αρκετά χρόνια, αποτελούσαν την κυρίαρχη πρακτική. Μέχρι περίπου το 2015-2016, όπου κάνουν την εμφάνισή τους τα νευρονικά πλέον δίκτυα, τα οποία βασίζονται, τα νευρονικά συστήματα, τα οποία βασίζονται στην κωδικοποίηση χαρακτηριστικών μίας γλώσσας και στην αποκωδικοποίησή τους σε μία άλλη, χρησιμοποιώντας βαθιά μηχανική μάθηση, ένα υποπεδίο της τεχνητής νοημοσύνης. Εκτοτε μπορούμε να πούμε ότι παρατηρείται ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη τεχνολογία, για τη μηχανική μετάφραση, τόσο από την ακαδημαϊκή κοινότητα, όσο και από τη μεταφραστική βιομηχανία. Και θα παραθέσω κάποιους αριθμούς που θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα. Σύμφωνα με την αναφορά της Intento, η οποία δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο του 2021, υπάρχουν σήμερα 43 πάροχοι μηχανικής μετάφρασης, μεταξύ των οποίων, όπως βλέπετε, η Google, η Microsoft, Amazon, DeepL, Systran, IBM, Baidu και άλλες, οι οποίοι παρέχουν μηχανική μετάφραση για περίπου 100.000 διαφορετικά ζεύγη γλωσσών. Για να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε το μέγεθος της εξέλιξης, θα αναφέρω ότι ένα χρόνο μόλις πριν, το 2020, οι πάροχοι ήταν 34 και τα ζεύγη γλωσσών μόλις 16.000. Βλέπουμε επίσης ότι και σε επίπεδο επενδύσεων, η αγορά της μηχανικής μετάφρασης ανέρχεται σε 603 εκατομμύρια δολάρια για το 2020, σύμφωνα με τη Slater, ενώ αντίστοιχα για το 2022, οι προβλέψεις είναι ότι θα ξεπεράσει τα 900 εκατομμύρια δολάρια. Και σε ερευνητικό επίπεδο, βλέπουμε ότι
Έχουμε περισσότερες, περίπου 150.000 δημοσιεύσεις που αφορούν την ευρωνική μηχανική μετάφραση από το 2016 έως το 2022. Με την εμφάνιση λοιπόν των νευρωνικών μοντέλων και τη βελτιωμένη ποιότητα του εξαγόμενου από το νευρωνικό σύστημα μεταφράσματος, ειδικά στο επίπεδο της ευχέρειας, όπως έχει αποδειχθεί από πάρα πολλές έρευνες, η μηχανική μετάφραση μετατοπίζεται από την περιφέρεια στην καρδιά της μεταφραστικής πρακτικής και ενσωματώνεται με αυτόν τον τρόπο στη ροή εργασίας του μεταφραστή, με τη χρήση του εξαγόμενου από τη μηχανή πλέον μεταφράσματος και τη μετεπιμέλεια, τη διόρθωση αυτού από επαγγελματίες μεταφραστές. Έτσι λοιπόν, πέρα από την παραδοσιακή μεταφραστική διαδικασία, στην οποία έχουμε τη μετάφραση και την επιμέλεια ενός κειμένου από τον άνθρωπο, έχουμε την περίπτωση ενσωμάτωσης της μηχανικής μετάφρασης και παράδοσης του τελικού μηχανικά μεταφρασμένου κειμένου χωρίς την παρέμβαση του ανθρώπου, χωρίς δηλαδή να γίνει κάποια διόρθωση από τον άνθρωπο, αλλά και το ενδεχόμενο ενσωμάτωσης της μηχανικής μετάφρασης, η οποία στη συνέχεια ακολουθείται από τη διόρθωση από έναν επαγγελματία μεταφραστή του μηχανικά μεταφρασμένου κειμένου και ανάλογα με την επιδεκόμενη ποιότητα έχουμε μετεπιμέλεια πλήρους έκτασης ή με την επιμέλεια περιορισμένης έκτασης, όπως βλέπουμε. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι, μάλλον βλέπουμε επίσης ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία, η διόρθωση δηλαδή του μηχανικά μεταφρασμένου κειμένου, παρέχεται από ένα μεγάλο ποσοστό παρόχων γλωσσικών υπηρεσιών παγκοσμίως και αναγνωρίζεται ως ξεχωριστή υπηρεσία και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι έχει δημιουργηθεί ένα νέο πρότυπο ISO που αφορά τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Το συγκεκριμένο πρότυπο προβλέπει τις απαιτήσεις για την παροχή υπηρεσιών πλήρους μετεπιμέλειας μηχανικά μεταφρασμένου κειμένου, καθώς και των δεξιοτήτων που πρέπει να διαθέτει ο μετεπιμελητής. Προορίζεται για χρήση από παρόχους υπηρεσιών μετάφρασης, από τους πελάτες και τους μετεπιμελητές τους και ισχύει μόνο για το περιεχόμενο που προκύπτει από κάποιο σύστημα μηχανικής μετάφρασης. Παραδόξως, βλέπουμε ότι σύμφωνα με δημοσίευση της Λίτων, μόνο το 10% των παρόχων γλωσσικών υπηρεσιών παγκοσμίως διαθέτουν την πιστοποίηση ISO. Για τη μετεπιμέλεια. Από όσα αναφέρθηκαν μέχρι τώρα, καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι μιλάμε για έναν νέο τρόπο αντιμετώπισης ενός κειμένου, για έναν νέο τρόπο εργασίας πάνω σε αυτό και για έναν νέο σκοπό. Πώς όμως αυτό έχει επηρεάσει την εργασία του ίδιου του μεταφραστή, πώς έχει επηρεάσει αυτή καθεαυτή δηλαδή τη μεταφραστική διαδικασία. Στις αρχές με την εμφάνιση των νευρωνικών δικτύων, πάρα πολλές έρευνες εστίασαν στην αύξηση της παραγωγικότητας, μετρώντας κατά κύριο λόγο το χρόνο που χρειάζεται ένας μεταφραστής για να διορθώσει ένα μηχανικά μεταφρασμένο κείμενο και το χρόνο που χρειάζεται για να το μεταφράσει εξ αρχής, διαπιστώνοντας ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα δύο και αύξηση της παραγωγικότητας στην περίπτωση της μετεπιμέλειας. Αυτό ωστόσο δεν μας δίνει καμία πληροφορία για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η νέα αυτή εργασία από τους μεταφραστές. Έτσι λοιπόν βλέπουμε την ερευνητική κοινότητα να στρέφεται στην ίδια τη διαδικασία και να χρησιμοποιεί την οφθαλμική ιχνηλάτηση για να διαπιστώσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι μεταφραστές κατά τη διόρθωση του μηχανικά μεταφρασμένου κειμένου. Η οφθαλμική ιχνηλάτηση είναι μια διαδικασία καταγραφής των οφθαλμικών κινήσεων του ματιού με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού ενός οφθαλμικού ιχνηλάτη. Γίνεται λοιπόν μια σύνδεση ανάμεσα στον οφθαλμικό ιχνηλάτη και την κόρη του ματιού, του μεταφραστή, και παρακολουθείται η διαδικασία. Οπότε, ανά πάσα χρονική στιγμή, μπορούμε να βλέπουμε πού ο μεταφραστής εστιάζει, πού κοιτάζει, για πόσο χρόνο κοιτάζει σε ένα συγκεκριμένο σημείο, και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να καταλάβουμε πού αντιμετωπίζει δυσκολίες. Βασιζόμενη στην υπόθεση μυαλού ματιού που έχει διατυπωθεί από τους Just και Carpenter. Τα αποτελέσματα που παίρνουμε από τις συγκεκριμένες έρευνες, από την οφθαλμική ιχνηλάτηση, όπως βλέπετε, είναι μετρήσιμα, επιστημονικά τεκμηριωμένα και δεν επηρεάζονται από ψυχολογικούς παράγοντες, όπως συμβαίνει συνήθως με τη χρήση των ερωτηματολογίων. Έχουν γίνει αρκετές έρευνες χρησιμοποιώντας οφθαλμική ιχνηλάτηση για αρκετούς γλωσσικούς συνδυασμούς. Εστιάζοντας στο γλωσσικό συνδυασμό αγγλικά-ελληνικά, θα μιλήσω για μία έρευνα που πραγματοποίησα μαζί με την επιβλέπουσα της διδακτορικής μου διατριβής, την κυρία Βιλελμίνη Σωσόνη, η οποία πραγματοποιήθηκε το 2018 και δημοσιεύθηκε το 2020. Στη συγκεκριμένη έρευνα, ο στόχος μας ήταν να ελέγξουμε τη διαφορά που υπήρχε μεταξύ
μετάφρασης εξ αρχής και διόρθωσης μηχανικά μεταφρασμένου κειμένου από επαγγελματίες μεταφραστές. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο Hubi Club του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά και σε αυτό συμμετείχαν 12 επαγγελματίες μεταφραστές, οι οποίοι είχαν εμπειρία στην μετεπιμέλεια μηχανικά μεταφρασμένου κειμένου. Αυτό που ζητήθηκε από τους μεταφραστές, από τους συμμετέχοντες, ήταν να μεταφράσουν 2 κείμενα εξ αρχής και να διορθώσουν 2 άλλα κείμενα, να κάνουμε την επιμέλεια δηλαδή σε αυτά, η έκταση των οποίων ήταν περίπου 150 λέξεις. Τα κείμενα ήταν συγκρίσιμα μεταξύ τους, στο πρωτότυπο, ήταν κείμενα απλά δημοσιογραφικά, δεν είχαν ειδική ορολογία ώστε να δυσκολέψουν τους μεταφραστές. Και επίσης είχαμε χρησιμοποιήσει αυτόματες μετρικές για να ελέγξουμε ότι η ποιότητα του μηχανικά μεταφρασμένου κειμένου ήταν ικανοποιητική και άρα τα κείμενα κατάλληλα για να γίνει μετεπιμέλεια σε αυτά. Κάποια επιπλέον στοιχεία για τη μεθοδολογία της έρευνας. Βλέπετε ότι χρησιμοποιήσαμε έναν οφθαλμικό ιχνηλάτη της εταιρείας Tobii και στήθηκε όλη η διαδικασία της μελέτης, όλο το πείραμα έγινε σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον, καθώς υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τη συγκεκριμένη διαδικασία, όπως το φυσικό φως, κάποιος θόρυβος, ο οποίος μπορεί να αποσπάσει το μεταφραστή και να χρειαστεί να μετακινήσει τα μάτια του από την οθόνη. Χρησιμοποιήθηκε μια οθόνη 23 ιντσών συγκεκριμένης ανάλυσης. Και τα κείμενα εμφανίζονταν στην οθόνη σε συγκεκριμένη γραμματοσειρά, συγκεκριμένο μέγεθος, με διπλό διάστηχο. Και ήταν σημαντικό η απόσταση από την οθόνη να είναι πάντα μεταξύ 50 και 60 εκατοστών, ώστε να μην χάνεται ποτέ η επαφή του μεταφραστή με τον οφθαλμικό ιχνηλάτη. Το περιβάλλον εργασίας, το περιβάλλον δηλαδή στο οποίο έγιναν οι εργασίες τόσο μετάφραση όσο και μετεπιμέλεια, ήταν το Translog, ένα εργαλείο, ένα περιβάλλον το οποίο έχει δημιουργηθεί για ερευνητικούς κατά κύριο λόγο σκοπούς. Οι μεταφραστές έβλεπαν στο επάνω μέρος του κειμένου το κείμενο πηγή και είτε συμπλήρωναν, πραγματοποιούσαν τη μετάφραση στο κάτω μέρος του κειμένου, είτε έκαναν μετεπιμέλεια στο μηχανικά μεταφρασμένο κείμενο. Ακολουθώντας συγκεκριμένες οδηγίες για αυτό το σκοπό, όπως το να διατηρήσουν το μηχανικά μεταφρασμένο κείμενο στο μεγαλύτερο βαθμό, να βεβαιωθούν ότι η μεταφορά του νοήματος είναι ακριβής και φυσικά να διορθώσουν παραλήψεις, παρανοήσεις, γραμματικά συντακτικά λάθη, ορθογραφικά, τυπογραφικά, λάθη στις στίξεις, στην ορολογία και να αποφύγουν τις προτιμησιακές αλλαγές. Τι διαπιστώσαμε από τη συγκεκριμένη έρευνα? Αρχικά είδαμε ότι η μετεπιμέλεια μηχανικά μεταφρασμένου κειμένου ήταν λιγότερο απαιτητική διαδικασία σε σχέση με τη μετάφραση, καθώς συγκεντρώθηκε σε, κατά τη διάρκεια της μικρότερος αριθμός αλλά και μικρότερη διάρκεια εστιάσεων. Κατά τη μετεπιμέλεια, το ενδιαφέρον, η εστίαση δηλαδή, βλέπουμε ότι μετατοπίζεται από το κείμενο πηγή στο μηχανικά μεταφρασμένο κείμενο, όπου παρατηρείται πλέον εκεί μεγαλύτερος αριθμός και μεγαλύτερη διάρκεια εστιάσεων. Οι μεταφραστές βλέπουμε ότι επικεντρώνονται στο μηχανικά μεταφρασμένο κείμενο, στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν και να διορθώσουν τα λάθη που υπάρχουν σε αυτό. Να πούμε ότι λόγω της βελτιωμένης ποιότητας στο επίπεδο της ευχέρειας, στην περίπτωση των κειμένων που προέρχονται από τα νευρονικά δίκτυα, αυτό δεν είναι πάρα πολύ εύκολο πάντα. Ενώ επίσης φαίνεται να μην έχουν την ανάγκη να ανατρέξουν συχνά στο κείμενο πηγή, παραλείποντας κάποιες φορές είτε την αρχική ανάγνωση του κειμένου ή και την τελική ανάγνωση. Κατά τη μετάφραση, η εστίαση βρίσκεται στο κείμενο πηγή, το οποίο οι μεταφραστές διαβάζουν προσεκτικά, γιατί είδαμε ότι εκεί υπήρχε μεγαλύτερος αριθμός αλλά και μεγαλύτερη διάρκεια εστιάσεων, στην προσπάθειά τους να το κατανοήσουν και να το αποδώσουν σωστά στη γλώσσα στόχο. Και τέλος, στη συγκεκριμένη έρευνα έγινε επίσης καταγραφή πληκτρολογήσεων και είδαμε ότι και εκεί κατά τη διαδικασία της μετεπιμέλειας υπήρχαν επίσης λιγότερες πληκτρολογήσεις, καθώς οι μεταφραστές προτίμησαν στις περισσότερες περιπτώσεις να διατηρήσουν το μηχανικά μεταφρασμένο κείμενο. Βλέπουμε λοιπόν ότι παρά την αυξημένη τη βελτίωση, την αύξηση της παραγωγικότητας, οι μεταφραστές εξακολουθούν να προσεγγίζουν τη μηχανική μετάφραση με επιφύλαξη παρόλα αυτά και να τη θεωρούν απειλή για το επάγγελμα του μεταφραστή, αδυνατώντας κάποιες φορές να διαπιστώσουν τις νέες ευκαιρίες που αυτή δημιουργεί. Πιο συγκεκριμένα, βλέπουμε να έχουν δημιουργηθεί νέοι ρόλοι για τους μεταφραστές, οι οποίοι πέρα από τη μετεπιμέλεια μπορούν να ασχοληθούν με την επιλογή και τη δημιουργία κατάλληλων δεδομένων εκπαίδευσης, με την ανάπτυξη και την εκπαίδευση συστημάτων μηχανικής μετάφρασης, με την αξιολόγηση των συστημάτων μηχανικής μετάφρασης ή ακόμα και με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τους τομείς της μηχανικής μετάφρασης και της μετεπιμέλειας.
Φυσικά είναι αυτοί οι ρόλοι απαιτούν νέες δεξιότητες, όπως βλέπετε. Οι επαγγελματίες που επιθυμούν να αναλάβουν κάποιους από τους παραπάνω ρόλους οφείλουν να έχουν μεταξύ άλλων γνώσεις αναφορικά με την τεχνολογία των διαφόρων συστημάτων, μηχανικής μετάφρασης, γνώσεις των αδυναμιών κάθε συστήματος, γνώσεις αυτόματων μετρικών, βασικές γνώσεις προγραμματισμού, αλλά και την ικανότητα να αναγνωρίζουν τα επαναλαμβανόμενα λάθη κάθε συστήματος γρήγορα, να έχουν γνώση των διαφορετικών ειδών μετεπιμέλειας, να μπορούν να αξιολογήσουν γρήγορα την ποιότητα του μηχανικά μεταφρασμένου κειμένου και να λάβουν τις αντίστοιχες αποφάσεις για το τι πρέπει να διορθωθεί και σε ποιο βαθμό, και φυσικά να έχουν και την ικανότητα προσαρμογής και τήρησης των απαιτήσεων κάθε έργου. Αυτό είναι εμφανές ότι προκαλεί, ότι αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση για την εκπαίδευση αυτή τη φορά, για όσους εκπαιδεύουν τους επαγγελματίες μεταφραστές, τους οποίους φυσικά δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε. Παρ' όλα αυτά, βέβαια, καταλαβαίνουμε αρχικά ότι η μετάφραση είναι εδώ και έχει έρθει για να μείνει και η συμπόρευση με την τεχνολογία είναι σημαντική. Υπάρχουν όμως ακόμα κάποιες αγορές, κάποιοι τομείς όπου η μηχανική μετάφραση φαίνεται να μην έχει ακόμα εφαρμογή, να μην έχει καλά αποτελέσματα. Και μιλάω για την περίπτωση της μεταδημιουργίας, μετάφραση δηλαδή και για τη μετάφραση αρκετά δημιουργικών κειμένων, λογοτεχνική μετάφραση, νομική μετάφραση, στην περίπτωση της διπλωματίας και της πολιτικής. Και φυσικά οι μεταφραστές, οι επαγγελματίες μεταφραστές έχουν επίσης θέση και στο χώρο της έρευνας. Αν θα θέλαμε να συνοψίσουμε αυτά που σήμερα ακούστηκαν, θα λέγαμε ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε τόσο ως επαγγελματίες μεταφραστές όσο και ως εκπαιδευτές είναι να είμαστε συχνά, να είμαστε κοντά στις εξελίξεις, να ενημερωνόμαστε για αυτές και να μην βλέπουμε τη μηχανική μετάφραση ως μια απειλή για το επάγγελμα του μεταφραστή, αλλά να έχουμε το βλέμμα μας προς το μέλλον, κοιτάζοντας τις προοπτικές που αυτή μπορεί να δημιουργήσει για εμάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Θα καλέσω τώρα στο βήμα την κυρία Φωτεινή Πατινάρη, υποψήφια διδάκτορα στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, με αντικείμενο τη λογοτεχνική μετάφραση. Είναι απόφοιτη του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Απιθύτα. Έχει εργαστεί ως μεταφράστρια και καθηγήτρια γερμανικής γλώσσας, καθώς από το 2018 συνεργάζεται με το Δούπου Μουσού Διερμηνίας και Μετάφραση του Απιθύτα. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην κοινωνιολογία της μετάφρασης και στη θεωρία και πρακτική της λογοτεχνικής μετάφρασης. Και η σημερινή της παρουσίαση έχει ως τίτλο «Η μετάφραση της γερμανόφωνης λογοτεχνίας τη δεκαετία του 2010, μια κοινωνιολογική προσέγγιση». Καλημέρα και από μένα. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Γραμμενίδη για την παρουσίαση. Θα περάσω λοιπόν σε ένα άλλο πεδίο έρευνας, σε αυτό της μετάφρασης λογοτεχνίας, το οποίο προσεγγίζω στο πλαίσιο της έρευνάς μου από μια κοινωνιολογική οπτική. Πολύ σύντομα, ως προς τη δομή της παρουσίασης, θα αναφερθώ στα θεωρητικά ερίσματα που αντλούνται από τον χώρο της κοινωνιολογίας και ιδιαίτερα από τη θεωρία του Μπουρδιέ. Έπειτα θα μιλήσω για το τι συμβαίνει στο ελληνικό πεδίο βιβλιοπαραγωγής και στην μετάφραση της λογοτεχνίας σε αυτό το πεδίο κατά την ταραγμένη, ας πούμε, δεκαετία του 2010. Και έπειτα θα επικεντρωθώ στη γερμανόφωνη λογοτεχνία και συγκεκριμένα στα δρόντα υποκείμενα και στις δρόσεις δυνάμεις που διαμορφώνουν τη δυναμική της σε αυτό το πεδίο. Όσον αφορά το θεωρητικό πλαίσιο, κεντρική έννοια για την έρευνα είναι η έννοια του πεδίου, όπως εισάγεται από τον Pierre Bourdieu, ως ένας ιεραρχικά δομημένος χώρος με αντίπαλες δυνάμεις που ανταγωνίζονται μεταξύ τους για να καταλάβουν πιο κεντρικές θέσεις στο πεδίο. Οι θέσεις αυτές εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις αλληλεπιδράσεις και από τα διάφορα είδη κεφαλαίου που τα δρόντα υποκείμενα και οι φορείς φέρουν σε αυτό το πεδίο. Το οικονομικό κεφάλαιο που αφορά τους οικονομικούς πόρους, το πολιτισμικό κεφάλαιο που έχει σχέση με τις σπουδές και την εκπαίδευση, το κοινωνικό κεφάλαιο που αφορά τις διασυνδέσεις και τα δίκτυα και το συμβολικό κεφάλαιο που έχει σχέση με την αναγνώριση από τους άλλους παίκτες αυτού του πεδίου και με το στάτους. Θα επικεντρωθούμε κυρίως στην αλληλεπίδραση οικονομικού και συμβολικού
κεφαλαίου στο πεδίο της μεταφρασμένης λογοτεχνίας στην Ελλάδα. Παράλληλα, η έρευνα αντλεί θεωρητικά ερίσματα και από το αναλυτικό μοντέλο του Χέλμπρον για τις μεταφραστικές ροές και το μοντέλο του κέντρου και περιφέρειας, σύμφωνα με το οποίο οι μεταφράσεις διακινούνται σε μεγάλο βαθμό από το κέντρο, από κεντρικές γλώσσες, όπως είναι στην περίπτωσή μας το παγκόσμιο τώρα πεδίο, στο οποίο μεταφερόμαστε από το ελληνικό. Τα γερμανικά, για παράδειγμα, που παγκοσμίως καταλαμβάνουν ένα 10 με 12% των μεταφράσεων, προς περιφερειακές, όπως ονομάζουμε, γλώσσες ή λογοτεχνίες, όπως είναι τα ελληνικά, που εισάγουν ένα πολύ μεγάλο μέρος της βιβλιοπαραγωγής, αφορά ένα μεγάλο μέρος της βιβλιοπαραγωγής μεταφράσεις. Στην Ελλάδα αυτό κυμαίνεται γύρω στο 40%. Θα δούμε τι συμβαίνει στην περίφημη δεκαετία του 2010. Για να έρθουμε τώρα από το παγκόσμιο πεδίο των μεταφράσεων πίσω στο ελληνικό, που τοποθετείται η έρευνα, δίνοντας έμφαση στη γλώσσα και στον πολιτισμό στόχο. Η πρώτη τουλάχιστον της δεκαετίας, 2010-2015, έχει χαρακτηριστεί ως η χαμένη πενταετία του βιβλίου, λόγω της δραματικής μείωσης στον κύκλο εργασιών των βιβλιοπωλείων και των εκδοτικών οίκων. Μειώθηκε σε σύγκριση με το 2008, το 2014 κατά 30% περίπου. Σημάδια ανάκαμψης ο χώρος του βιβλίου δείχνει από το 2016 και κυρίως από το 2017, συμπορευόμενος και με τη γενικότερη εικόνα της κρίσης. Ενώ όσον αφορά την μετάφραση, αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ενώ η Ελλάδα παραδοσιακά εισάγει ένα μεγάλο αριθμό μεταφράσεων και συνεχίζει να το κάνει. Ωστόσο, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα που αντλήθηκαν από τον ΟΣΔΕΛ, το ποσοστό αυτό δεν είναι πλέον 40% όπως ήταν την προηγούμενη δεκαετία, η πενταετία για την ακρίβεια, την περίοδο 2003-2008, όπου κορυφώθηκε η βιβλιοπαραγωγή, αλλά αγγίζει ένα 30% περίπου, γεγονός που μπορεί να συσχετιστεί και με τα οικονομικά δεδομένα, το κόστος μετάφρασης και αγοράς πνευματικών δικαιωμάτων για πολλά βιβλία ξενόγλωση λογοτεχνίας. Ποιες γλώσσες συμμετέχουν τώρα σε αυτό το πεδίο, στον ελληνικό χώρο? Τα αγγλικά, όπως και παγκοσμίως, κατέχουν μια υπερκεντρική θέση, φτάνουν σχεδόν το 60% της μεταφρασμένης λογοτεχνίας στην Ελλάδα. Να σημειώσουμε εδώ ότι τα δεδομένα, δυστυχώς, δεν μπορούν να θεωρηθούν ακριβή, διότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη και ένα χαοτικό τοπίο που έχει διαμορφωθεί, ειδικά μετά την διακοπή λειτουργίας του ΕΚΕΒΗ. Οπότε είναι δεδομένα που εμπλουτίζονται και αλλάζουν συνέχεια. Ωστόσο, μπορούμε να τα θεωρήσουμε ενδεικτικά για τις τάσεις και τις μετατοπίσεις στο πεδίο. Τα γερμανικά στο χώρο αυτό, στο ελληνικό πεδίο, δεν καταλαμβάνουν, ούτε καταλάμβαναν νωρίτερα, ούτε και αυτή τη δεκαετία, μια κεντρική θέση. Αντίστοιχα, βρίσκονται κοντά στα ισπανικά και τα ιταλικά, με ποσοστά γύρω στο 5-6% της μεταφρασμένης λογοτεχνίας. Τα γαλλικά, όπως βλέπετε, βρίσκονται στο 11%, έχοντας μια παράδοση στο χώρο αυτό. Ωστόσο, μέσα στη δεκαετία, να σημειώσω εδώ ότι ωστόσο τα γερμανικά σημειώνουν μια αύξηση σε σύγκριση με τα προηγούμενη δεκαετία. Μικρή, της τάξης του 1%, που πολύ πιθανόν να συνδέεται και με συγκεκριμένους εκδοτικούς οίκους, όπως θα δούμε, αλλά υπάρχει μια αύξηση. Και μία πορεία απεικονίζεται σε αυτό το διάγραμμα. Η πορεία αυτή αποτέλεσε την αρχή για τη διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων, γιατί μπορείτε να διαπιστώσετε εδώ την κατακόρυφη πτώση, που βέβαια συμπορεύεται με την πτώση της αγοράς του βιβλίου το 2014 και το 2015. Όσον αφορά εδώ τα γερμανόφωνα λογοτεχνικά βιβλία που μεταφράστηκαν, και την πολύ μεγάλη άνοδο της τάξης σχεδόν του... διπλασιάστηκαν σχεδόν οι τίτλοι, τριπλασιάστηκαν μάλλον, από το 2016 και μετά. Η εικόνα αυτή συμπορεύεται, όπως είπαμε, την εικόνα της αγοράς βιβλίου, αλλά εδώ οι μετατοπίσεις είναι πολύ πιο έντονες. Η πτώση δηλαδή ήταν στο 50%, εκδόθηκαν σχεδόν 20 βιβλία γερμανόφωνα το 2015, λογοτεχνικά, ενώ αντίστοιχα φτάσαμε το 2017 κοντά στα 50 βιβλία. Τι σηματοδότησε λοιπόν αυτή την καμπή και τι συνέβη την πρώτη πενταετία σε σύγκριση με τη δεύτερη? Αυτό θα διερευνήσουμε μέσα από τα παρακάτω έρευνα, που διερευνά πώς επηρέασε η κρίση τις επιλογές και τις αλληλεπιδράσεις στον χώρο της γερμανόφωνης λογοτεχνίας στην Ελλάδα, ποιες μετατοπίσεις εντοπίζονται στο πεδίο,
ποιοι παράγοντες, φορείς και ποια δρόντα υποκείμενα τις διαμόρφωσαν και τι συνέβη πριν και μετά το 2015. Ως προς το υλικό της έρευνας, τα ποσοτικά δεδομένα για την ανάλυση των μεταφραστικών ροών αντλούνται από διαφορετικές βάσεις δεδομένων. Ανέφερα ήδη τα προβλήματα που συνεπάγεται αυτή η προσέγγιση, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος αυτή τη στιγμή. Και τα ποιοτικά δεδομένα με τα οποία συμπληρώνεται ώστε να διερευνηθούν τα κίνητρα, οι επιλογές και η δράση των υποκειμένων, συγκεντρώνονται μέσα από συνεντεύξεις που είτε πραγματοποιώ εγώ, είτε πραγματοποιούνται σε άλλα ερευνητικά προγράμματα, όπως είναι το ερευνητικό πρόγραμμα που αναφέρθηκε και στην αρχή, τα πορτρέτα μεταφραστηρών και μεταφραστών, της επιβλέπουσάς μου καθηγήτριας, αναπληρώτριας καθηγήτριας Ανθής Βιδενμάιερ. Αντλούνται επίσης από τη στήλη στο εργαστήρι του Κώστα Αγοραστού, που πραγματοποιεί συνεντεύξεις με άρθρα που γράφουν οι μεταφραστές για τα βιβλία τους, συνεντεύξεις από το πρόγραμμα Literix German Literature και από συνεντεύξεις στο πλαίσιο εκδηλώσεων του Ινστιτούτου Goethe. Για τους σκοπούς της έρευνας δημιουργείται μια βάση δεδομένων με όλα τα λογοτεχνικά βιβλία που έχουν μεταφραστεί αυτή την περίοδο, συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρονικών βιβλίων και των επανεκδόσεων. Ορίζονται οι μεταβλητές και έπειτα πραγματοποιείται με τη βοήθεια του SPSS η πολυδιάστατη στατιστική ανάλυση και πρόσφατα και η ανάλυση δικτύου με τη χρήση ανάλογων εργαλείων, ενώ το υλικό των συνεντεύξεων αναλύεται με τη μέθοδο της ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου. Θα προσπαθήσω να μείνω σήμερα στο κομμάτι της ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου και των συνεντεύξεων, αφού πρώτα παρουσιάσω πολύ σύντομα το πριν και μετά του 2015 για να έχουμε μια εικόνα του πεδίου με έναν καθαρά σχηματικό τρόπο, που βέβαια δεν συμπεριλαμβάνει ή δεν φιλοδοξεί να συμπεριλαμβάνει όλες τις αλληλεπιδράσεις στο πεδίο. Την πρώτη πενταετία, λοιπόν, αυτό που μεταφράζεται κυρίως από τα γερμανικά είναι κλασική συγγραφή, η νεότερη κλασική, δηλαδή συγγραφή με σημαντικό συμβολικό κεφάλαιο των αρχών κυρίως του 20ου αιώνα, γεγονός που σχετίζεται πρώτον με την κεντρική θέση του στο παγκόσμιο σύστημα, καθώς είναι αναγνωρισμένοι μεταφραστές και έτσι αυτό συνεπάγεται μικρότερο ρίσκο για τους εκδότες όσον αφορά την επιτυχία, αλλά ταυτόχρονα είναι και συγγραφείς που επειδή έχουν πεθάνει πολλά χρόνια πριν, είναι συγγραφείς για τους οποίους ο εκδοτικός οίκος δεν χρειάζεται να πληρώσει πνευματικά δικαιώματα. Αυτοί οι δύο παράγοντες φαίνονται να είναι μοχλοί για τις επιλογές των εκδοτικών οίκων τα πρώτα 5 χρόνια. Πρωτοστατεί ο εκδοτικός οίκος Καστανιώτη, κάτι που δεν προκαλεί έκπληξη, γιατί είναι γεγονός ότι πρόκειται για ένα εκδοτικό οίκο που ήδη από την ίδρυσή του τη δεκαετία του 80 προσανατολίζεται ακριβώς σε ξένη λογοτεχνία. Είναι ο εκδοτικός οίκος που έχει άτυπα την ετικέτα του εκδοτικού οίκου των βραβείων Νόμπελ και έχει πάρα πολύ μεγάλη παράδοση σε αυτό το χώρο. Ταυτόχρονα δραστηριοποιούνται γύρω του και μικρότεροι εκδοτικοί οίκοι, όπως είναι για παράδειγμα οι εκδόσεις ΡΟΕΣ, που μεταφέρουν στην Ελλάδα μεγάλο μέρος των έργων του επιτυχημένου, ειδικά στην Ελλάδα, Στέφαν Τσβάιχ. Γι' αυτό οφείλεται στη συγκεκριμένη περίπτωση στην υπεύθυνη σειρά, στην Τατιάνα Γιάννη, που έχει ασχοληθεί εκτενώς και στο πλαίσιο της δεκτορικής της διατριβής. Η δράση λοιπόν ενός υποκειμένου εδώ καθιστά τον Τσβάιχ, για παράδειγμα, αυτή την πενταετία, αλλά και νωρίτερα, ένα από τα κεντρικότερα πρόσωπα στο πεδίο. Οι μεταφραστές και οι μεταφράστρες είναι πρόσωπα που πιθανόν γνωρίζουμε όλοι, είναι ήδη καταξιωμένοι και συνεχίζουν και στη δεύτερη πενταετία. Θα περάσω μόνο εδώ να δείξω πώς μεταμορφώθηκε το πεδίο από το 2015 και μετά. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά βέβαια τη γερμανόφωνη λογοτεχνία, στο παιχνίδι μπήκαν καινούργιοι παίκτες, μικροί εκδοτικοί οίκοι με σαφή προσανατολισμό που στρέφονται και στη γερμανόφωνη λογοτεχνία, αλλά και εκδοτική οίκη με πιο εμπορικά χαρακτηριστικά ή μεγαλύτερη παραγωγή, όπως το Μετέχμιο και η Ιδιόπτρα, που φαίνεται να διεκδικούν έτσι και να, η Ιδιόπτρα ειδικά να βελτιώσει τη θέση της σε αυτό το πεδίο. Αυτό που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι ότι αλλάζει και το προφίλ των έργων που έρχονται στην Ελλάδα. Πλέον περισσότεροι από τους μισούς συγγραφείς είναι σύγχρονοι συγγραφείς και αυτό σχετίζεται με δύο παράγοντες, με την μετάφραση αστυνομικής λογοτεχνίας από τα γερμανικά, κάτι που συνέβαινε σε πολύ μικρό βαθμό πριν, και από την μετάφραση έργων σύγχρονων με αναγνωρισμένο συμβολικό κεφάλαιο, κάτι για το οποίο φαίνεται να αποτελεί δείκτη στο γερμανικό βραβείο καλύτερου βιβλίου, το Deutsche Buchpreis, για να το επιλέξουν οι εκδότες.
Ταυτόχρονα έχουμε νέους παίκτες στο παιχνίδι από την πλευρά των μεταφραστών με έντονη παρουσία, ενώ να πω εδώ ότι αυξάνεται και η ορατότητα των μεταφραστών με εκδηλώσεις όπως η διοργάνωση του Φεστιβάλ Μετάφραση στο πλαίσιο της έκθεσης βιβλίου Θεσσαλονίκης, το έργο Πορτρέτα Μεταφραστριών και Μεταφραστών, το έργο του Αγοραστού με τις συνεντεύξεις, αλλά και με την με την παραγωγή συνεντεύξεων ή με την ενσωμάτωση συνεντεύξεων και ομιλιών μεταφραστών και στους ίδιους τους εκδοτικούς οίκους, όπως κάνει για παράδειγμα η εκδόση Κριτική σταθερά. Διερευνώντας λοιπόν τις μετατοπίσεις, πολύ σύντομα θα αναφερθώ εδώ στο τι συνέβη με τη δημιουργία των μικρών εκδοτικών οίκων, όπως το περιγράφει για παράδειγμα ο Μανώλης Πιμπλής, που αναφέρει ότι τόσο ο ανταγωνισμός στη δύσκολη περίοδο της κρίσης, όσο βέβαια και η ίδρυση των μικρών ποιοτικών οίκων ανέβασαν το επίπεδο, ενώ ο Αλέξανδρος Κυπριώτης συμπληρώνει ότι βλέπουμε να γεννιούνται μικροί αξιόλογοι εκδοτικοί οίκοι, εκδίδονται πολλά βιβλία και πολύ μικρά και περισσότεροι γερμανικοί τίτλοι. Οι μικροί αυτοί εκδοτικοί οίκοι προέκυψαν από πρωτοβουλίες ανθρώπων που ήταν για χρόνια στο χώρο του βιβλίου και αποφάσισαν είτε να φύγουν από έναν μεγαλύτερο εκδοτικό οίκο, είτε έχοντας ίδιο βιβλιοπωλείο ή κάποια άλλα θέση του επιμελητή, για παράδειγμα, να ιδρύσουν ένα δικό τους εκδοτικό οίκο και να επιχειρήσουν με αυτόν τον τρόπο πιθανώς και μια διαφορετική θέση, τη διεκδίκηση μιας διαφορετικής θέσης στο πεδίο. Συνήθως έχουν και συγκεκριμένο προσανατολισμό και αυτό βοήθησε στην μεταφορά της γερμανόφωνης λογοτεχνίας σε συγκεκριμένη περίπτωση. Η άνοδος της αστυνομικής λογοτεχνίας σε διεθνές επίπεδο είναι ένας ακόμη παράγοντας που βοήθησε τη γερμανόφωνη λογοτεχνία αυτή την περίοδο, καθώς έχει καταστεί πολύ δημοφιλής, τόσο σε εθνικό όσο και σε υπερεθνικό επίπεδο. Δεν θεωρείται πλέον παραλογοτεχνία και οι εκδότες στράφηκαν έτσι πέρα από τους πολύ καθιερωμένους Σκανδιναβούς ή τους Μεσόγειους και στην Γερμανία και σε αντίστοιχα μυθιστορήματα που ενδιαφέρουν παρουσιάζει το γεγονός ότι ενσωματώνουν πολύ ιστορικές συνιστώσεις στο έργο τους και κοινωνικές. Και τέλος, ένας πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας που πρέπει να αναφερθεί εδώ είναι οι επιδοτήσεις, οι οποίες ανέρχονται για τα γερμανικά στο 15% των τίτλων που παράγονται κάθε χρόνο από το 2017 και μετά. Είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Θα ήθελα να τονίσω έτσι πριν κλείσουμε τα κριτήρια, ότι που αναφέρει η υπεύθυνη των επιδοτήσεων, σε πρώτο πλάνο είναι η σύγχρονη λογοτεχνία. Αποκλείουμε αρχικά τα θρίλερ και τα πολύ εμπορικά, ωστόσο επιτρέπουμε τις αστυνομικές ιστορίες που ενσωματώνουν ιστορικό πλαίσιο και κοινωνικές διαστάσεις. Και είναι αυτό ακριβώς που συνέβη, για παράδειγμα το βιβλίο της, με τη σειρά του Κούτσερ στα ελληνικά. Που επιπλέον ο εκδοτικός οίκος, ο οποίος το προφίλ του και η ποιότητα της μετάφρασης παίζουν ένα σημαντικό ρόλο. Και εδώ θα δούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό επιδοτήσεων το πήραν μικροί και μεσαίοι εκδοτικοί οίκοι, οι οποίοι μπόρεσαν να βοηθηθούν από αυτή την οικονομική βοήθεια για να εκδώσουν τα αντίστοιχα έργα. Θα περάσω εδώ το πρόβλημα των επιδοτήσεων και την λογική των μεταφραστών, που τονίζουν και οι ίδιοι πόσο σημαντικό είναι για το έργο τους, ειδικά και την αρχική περίοδο που στράφηκαν και στην Ελβετία, αλλά και την περίοδο από το 2015 και μετά. Και τέλος θα κλείσω με τη δράση των μεταφραστών, που όπως σημειώνουν άνθρωποι από το χώρο, είναι πολύ σημαντική. Έχουν δημιουργηθεί νέοι πόλη και στο Βερολίνο, πέρα από την Ελλάδα, που μεταφράζουν όχι μόνο λογοτεχνία, αλλά και ποίηση, η Μαρίνα Γαθαγελίδου, η Έλληνα Παλαντζά. Επίσης, οι εκδότες χρησιμοποιούν τους μεταφραστές ως επαρκείς αναγνώστες στις ξένες λογοτεχνίες και επιπλέον ως συμβούλους για να φτιάξουν τις λογοτεχνικές σειρές. Θα ήθελα να τονίσω εδώ και τον πολύ έτσι ενεργό ρόλο των μεταφραστών, για παράδειγμα του Απόστολου Στρογγαλινού, που είναι ένα από αυτά τα πρόσωπα, που αναφέρει εδώ ότι ο ίδιος φέρνει τα κείμενα και αναλαμβάνει την προσωπική ευθύνη να συστήσει στο κοινό τους συγγραφείς αυτούς τους γερμανόφωνους, τους οποίους μεταφράζει για τις εκδόσεις Κριτική. Κλείνοντας, για να μην μακρηγορήσεις επειδή ήδη έχω υπερβεί το χρόνο μου, να τονίσω ότι οι μετατοπίσεις που εντοπίζονται στο πεδίο το ελληνικό επηρεάζονται από διεθνείς παράγοντες και τάσεις, όπως είναι στην περίπτωσή μας η άνοδος της αστυνομικής λογοτεχνίας, από τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας-Γερμανίας και από την πολιτιστική πολιτική της Γερμανίας, που φαίνεται να παίζει ένα μεγάλο ρόλο μέσω των επιδοτήσεων αλλά και των βραβείων, ενώ οι μετατοπίσεις και η αναδιαμόρφωση του χώρου του εκδοτικού του ελληνικού και τις δράσεις των μεταφραστών που κερδίζουν σε ορατότητα, έχουν συμβάλει τουλάχιστον στο πεδίο της γερμανόφωνης λογοτεχνίας για την περισσότερη
για την αύξηση στις μεταφραστικές ροές και για τη συμμετοποίηση στο πεδίο, συνδιαμορφώνοντας ένα χώρο όπου το βιβλίο είναι τα πάντα μαζί, δεν είναι χωριστά ο συγγραφέας ή ο εκδότης ή ο μεταφραστής και δεν είναι μόνο το ελληνικό, αλλά είναι ταυτόχρονα και το παγκόσμιο πεδίο μεταφράσεων. Και σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Θα καλέσω στο βήμα την κυρία Φανή Σοφρονίδου, διδάκτορα μετάφρασης του Πανεπιστημίου Πολ Βαλερή και του Ιωνίου Πανεπιστημίου, με γνωστικό αντικείμενο την ιστορία των ελληνικών μεταφράσεων της γαλλικής λογοτεχνίας. Η κυρία Σοφρονίδου έχει διδάξει λογοτεχνική μετάφραση στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Απιθύτα, ενώ πλέον διδάσκει στον τομέα μετάφρασης του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ, καθώς και στο Κέντρο Εκπαίδευσης Μεταφραστών Μετάφραση. Το Φεβρουάριο του 2022 ολοκλήρωσε την μεταδιδακτορική της έρευνα με θέμα την ιστορία των μεταφράσεων και των μεταφραστών της γαλλικής λογοτεχνίας στην Ελλάδα από τις αρχές του 20ου αιώνα έως τις μέρες μας. Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που τα ξαναλέμε. Εγώ θα κάνω μια πολύ σύντομη παρουσίαση της βιβλιογραφικής βάσης δεδομένων Tradutech, η οποία αποτελεί μέρος της μεταδιδακτορικής μου έρευνας. Χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ΙΚΙ στο πλαίσιο της πράξης ενίσχυση μεταδιδακτόρων, ερευνητών και ερευνητριών. Από τις αρχές του 20, από τον Ιανουάριο του 20 ως το τέλος του 21, έτσι περάσαμε την καραντίνα εμείς, τα 2 χρόνια. Επιβλέπουσα ήταν η κυρία Μαβίνα Πανταζάρα, επίκουρη στο Τμήμα Γαλλικής Φιλολογίας, που είναι και η νονά της βάσης. Το ερευνητικό έργο αφορούσε την μεταφρασμένη στα ελληνικά γαλλική και γαλλόφωνη λογοτεχνία και τους Έλληνες μεταφραστές του 20ου και του 21ου αιώνα. Στην Ελλάδα, μια ιστορία της μετάφρασης, μια ιστορία των μεταφραστών είναι ένα διαρκές ζητούμενο, το ξέρουμε όλοι, αφού πλέον ο κεντρικός ρόλος της μετάφρασης στην πρόσληψη των ξένων λογοτεχνιών είναι πλέον αποτελεί κοινό τόπο. Ειδικότερα η μετάφραση στα ελληνικά έργων της γαλλικής και γαλλόφωνης λογοτεχνίας που διαρκεί σχεδόν 3 αιώνες μέχρι σήμερα διαδραματίζει, πιστεύουμε, καθοριστικό ρόλο στην πολιτιστική ανταλλαγή ανάμεσα στους δύο πολιτισμούς. Ως εκ τούτου σκεφτήκαμε ότι η καταγραφή της σχετικής αυτής μεταφραστικής παραγωγής, έτσι έχω μια εικόνα στο μυαλό μου, νομίζω ότι ανοίγει το δρόμο ιχνηλατή, δηλαδή τη δίωδο, μέσα από την οποία τελικά δεξιώνεται η Ελλάδα τη γαλλική λογοτεχνία. Η παραπάνω λοιπόν διαπίστωση έθεσε ως στόχο μας να συντάξουμε μια εξαντλητική βιβλιογραφία της μεταφρασμένης στα ελληνικά γαλλικής λογοτεχνίας, που είχε ήδη ξεκινήσει από τα χρόνια του διδακτορικού μου, αλλά και να αναδείξουμε πια τον κεντρικό ρόλο των μεταφραστών ως ουσιαστικό παράγοντα των πολιτιστικών ανταλλαγών. Σκοπός μας είναι η παρουσίαση αυτή των ερευνητικών αποτελεσμάτων μας να αποτελέσει η βάση, δηλαδή αυτή να αποτελέσει η ίδια τη βάση για να μπορούν στο μέλλον να αναζητούνται οι προϋποθέσεις και να αναψηλαφηθούν οι παράγοντες που καθαρίζουν κατά καιρούς τις μεταφραστικές επιλογές. Ποιοι μεταφράζουν, ποιους μεταφράζουν, ποια έργα, από ποιους εκδοτικούς κτλ. Θα εστιάσουμε σε 3 άξονες. Πρώτα έχουμε η έρευνα, δηλαδή εστίαση σε 3 άξονες. Έχουμε τη βιβλιογραφική καταγραφή των μεταφράσεων, τη δημιουργία της βάσης δεδομένων και τη συγκέντρωση στη βάση πρωτογενών στοιχείων για τα προφίλ και τη μεταφραστική διαδρομή επιλεγμένων μεταφραστών γαλλικής λογοτεχνίας. Το πρώτο στάδιο του ερευνητικού μας έργου περιλάμβανε αρχικά την συστηματική επεξεργασία και επιμέλεια των ήδη καταγεγραμμένων μεταφράσεων από τα χρόνια της διδακτορικής διατριβής μου. Επειδή όμως μια βιβλιογραφία αργεί πάρα πολύ να πει την τελευταία της λέξη, για την Tradutech επεξεργαστήκαμε και οργανώσαμε καλύτερα
αυτό τώρα συγκεντρωμένο βιβλιογραφικό υλικό, διορθώσαμε αστοχίες, προσθέσαμε τίτλους που αναπόφευκτα είχαν ξεφύγει της πρώτης βιβλιογραφικής καταγραφής. Προσθέσαμε επιπλέον τίτλους της τελευταίας δεκαετίας, 2011-2020, χοντρικά 800 τίτλοι πεζογραφίας, ποίησης και θεάτρου από τα γαλλικά. Σημαντική, πιστεύω, προσθήκη είναι για πρώτη φορά καταγραφή της παιδικής και εφηβικής γαλλικής και γαλλόφωνης λογοτεχνίας, η οποία είμαι σίγουρη θα τροφοδοτήσει ερευνητικές εργασίες στο μέλλον σε αυτό το αχαρτογράφητο μέχρι σήμερα, μέχρι πρότινος πεδίο. Τους δύσκολους καιρούς τώρα της πανδημίας για πρωτογενή έρευνα, μέθοδος μας ήταν όπου και όποτε ήταν εφικτή επιτόπια καταγραφή και έρευνα και αναζήτηση στους καταλόγους των ελληνικών βιβλιοθηκών, στους ηλεκτρονικούς καταλόγους, στα βιβλιοπωλεία. Για να περάσουμε τώρα στο δεύτερο στάδιο, που είναι η βάση δεδομένων, στην οποία αναπτύχθηκε όλη αυτή η βιβλιογραφική καταγραφή, η Tradutech, η οποία ανανεώνεται και επεκτείνεται διαρκώς, αποτελεί ελεύθερα προσβάσιμη διαδικτυακή εφαρμογή για το χρήστη. Αρχικά, ορίσαμε τα βασικά πεδία των βιβλιογραφικών στοιχείων κάθε μετάφραση, δηλαδή το συγγραφέα, το έργο, τον εκδότη, το κειμενικό είδος του πρωτοτύπου και της μετάφρασης, τη χρονολογία και τον τόπο έκδοσης και το μεταφραστή φυσικά. Έχει προβλεφθεί και έχει ήδη ξεκινήσει τώρα που ανοίξαν βιβλιοθήκες η συμπλήρωση πεδίων όπως η μεταφραστική γλώσσα, καθαρεύουσα ή δημοτική, η ύπαρξη προλόγων, τα επίμετρα, η ύπαρξη θεωρητικού προβληματισμού για τη μετάφραση, ενδεχόμενα στοιχεία για την υποδοχή και την κριτική του μεταφράσματος. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η βάση Tradutech αποτελεί έτσι ένα ευέλικτο εργαλείο αναζήτησης. Ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει είτε με όνομα συγγραφέα ή μεταφραστή, είτε με τίτλο πρωτοτύπου ή μεταφράσματος, αυτό που ψάχνει. Έχουμε στον συγκεντρωτικό κατάλογο, τώρα ενδεικτικά έχω βάλει, ας πούμε, την πρώτη χρονολογία, το 1900 που ξεκίνησε, μέσα του συγκεντρωτικού καταλόγου των μεταφράσεων παρουσιάζονται είτε με χρονολογική σειρά, έχει τη δυνατότητα ο επισκέπτης και με αλφαβητική σειρά, με όνομα μεταφραστή ή συγγραφέα ή έργου, να αναζητήσει τα στοιχεία του. Και στο συγκεντρωτικό κατάλογο παρουσιάζονται σε συνοπτική μορφή οι μεταφράσεις και δίνονται και οι σύνδεσμοι προς την πλήρη, εδώ έχω βάλει, ας πούμε, το 2020, έτσι, την αρχή και το τέλος για την ώρα. Δίνονται οι σύνδεσμοι προς την πλήρη βιβλιογραφική τους αναφορά σε δελτία καταγραφής. Στην παρούσα φάση η βάση περιλαμβάνει 5.243 τίτλους λογοτεχνικών έργων. Εμπλουτίζεται διαρκώς, ειδικά τώρα είμαστε στην φάση που εμπλουτίζουμε με περισσότερα δεδομένα την περιγραφή των ατομικών δελτίων. Τέλος, σε τρίτο στάδιο, επειδή πέρα από την εργογραφία των μεταφραστών που προσφέρει βάση, κρίθηκε σημαντική και η ανίχνευση της κοινωνιογραφίας τους, δεδομένου πλέον ότι το ενδιαφέρον μετατοπίζεται από το αντικείμενο της μεταφραστικής διαδικασίας, το υποκείμενό της, και ο μεταφραστής ως δρόν υποκείμενο της μετάφρασης τοποθετείται πια στο επίκεντρο της έρευνας, της επιστημονικής έρευνας. Οπότε στραφήκαμε και εμείς στην κοινωνιολογική και ιστοριογραφική προσέγγιση της διερεύνησης του ρόλου του μεταφραστή. Οπότε έχουμε αναπτύξει ξεχωριστή ταξινομία με δυνατότητα επιλογής συγκεκριμένου κάθε φορά ονόματος προς αναζήτηση υλικού από τη βάση δεδομένων. Επιχειρήθηκε η σκιαγράφηση του πορτρέτου επιλεγμένων μεταφραστών γαλλικής λογοτεχνίας, είτε λόγω του εύρους της παραγωγής τους, είτε λόγω του βάρους των έργων που μετέφρασαν, χωρίς να λείψουν και οι αναφορές σε πιο αφανείς περιπτώσεις. Οι πληροφορίες που παρέχονται αφορούν αρχικά βιογραφικά στοιχεία, και με τη μορφή συνδέσμου ο επισκέπτης μπορεί να κατευθυνθεί σε άλλες πηγές και... Ναι, εντάξει, δεν πειράζει.
πιο ατμοσφαιρικό, σε άλλες πηγές και βιβλιογραφικές αναφορές, αφιερώματα, κριτικές κτλ. Και έχουμε και ένα ξεχωριστό πεδίο με δικά του λόγια, το ονομάσαμε, όπου εμφανίζονται συνεντεύξεις των μεταφραστών, που είτε αφορούν την προσωπική τους έτσι, μεταφραστική εμπειρία, είτε η μετάφραση εν γέννη. Πρωτοβουλίες, να πω και εγώ, όπως το στέκι της μετάφρασης, το Απιθύτα, έχουν στηρίξει πολύ το παρόν έργο. Να, εδώ, ας πούμε, και έχω βάλει και τον Αλεξάνδρο και τον Σάκο, που έχουμε βρει αρκετά στοιχεία. Προς το παρόν, παρέχουμε και κάποια στατιστικά στοιχεία για την κίνηση και το κειμενικό είδος των μεταφράσεων, αλλά και για την κίνηση της μεταφραστικής παραγωγής. Θα ακολουθήσουν άμεσα ποσοστά για συγγραφείς, μεταφραστές, εκδότες κτλ. Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν με βάση τις πηγές και τα μέσα που ήταν διαθέσιμα αυτά τα χρόνια και η δημιουργία της διαδικτυακής βάσης Traditech, πιστεύουμε ότι αποτελούν ήδη ένα σημαντικό πόρο για τη μεταφρασιολογική έρευνα. Θεωρούμε ότι είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, επειδή είναι ανοιχτά διαθέσιμο για το ενδιαφερόμενο κοινό, για τους ερευνητές, για τους διδάσκοντες, για τους φοιτητές. Χαίρομαι ήδη που βλέπω φοιτητές εδώ πέρα από το μάθημα της ιστορίας της μετάφρασης που θα χρησιμοποιήσουν τη βάση δεδομένων στις εργασίες τους. Είναι ένα έργο που μπορεί να ενημερώνεται διαρκώς, να εμπλουτίζεται συνέχεια με νέα στοιχεία. Άλλωστε, τα θεωρητικά μοντέλα και οι επιμέρους αναλύσεις χρειάζονται πάντα δεδομένα. Ως εκ τούτου, θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι ανακοινώσεις, οι δημοσιεύσεις, οι εργασίες που θα προκύψουν αποδεικνύουν τη χρησιμότητα του έργου στην έρευνα, τόσο για τη δεξίωση της γαλλικής λογοτεχνίας στην Ελλάδα, αλλά και για στην προσπάθειά μας κριτικής ανάλυσης και αποτίμησης πια της προσφοράς του μεταφραστή στα ελληνικά γράμματα. Μελλοντικά, και κλείνω με αυτό, είναι εφικτό και ευκταίο, θα έλεγα, να προσθεθούν οι μεταφρασμένοι τίτλοι και από άλλες γλώσσες, ώστε επιτέλους να καλυφθεί το κενό της καταγραφής της μεταφρασμένης λογοτεχνίας στην Ελλάδα και να αναδειχθεί έτσι πολύ ενδιαφέρουσα συγκριτολογική διάσταση του φαινομένου. Αυτά είχα να πω εγώ. Σας ευχαριστώ. Και εμείς σας ευχαριστούμε και γενικά ευχαριστώ και τις τέσσερις ομιλήτριες, οι οποίες σεβάστηκαν τον χρόνο. Έχουμε ερωτήσεις, υπάρχει χρόνος τώρα για συζήτηση. Τα φώτα. Υπάρχει κάποιο μικρόφωνο. Βέβαια, οι κανόνες υγιεινής, ναι. Εντάξει. Okay. Ο κύριος Φλόρος. Ναι, ήθελα να απευθύνω την ερώτηση, Μαρία. Με εντυπωσίασε πολύ το γεγονός ότι πήρατε σαν δεδομένο ότι στο eye tracking, στο ηχνηλάτηση, δεν θα επηρεαστεί η ηχνηλάτηση, αυτή η μέθοδος δεν θα επηρεαστεί από ψυχολογικούς παράγοντες. Που έτσι το βλέπω, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Γιατί το θεωρείτε ως δεδομένο? Γιατί απλά και μόνο το γεγονός, η γνώση ότι είμαι ερευνόμενος, είμαι αντικείμενο έρευνας εκείνη τη στιγμή, νομίζω δημιουργεί κάποιες ψυχολογικές παραμέτρους που μπορούν να ληφθούν υπόψη. Δηλαδή, πώς το έχετε σκεφτεί? Γνωρίζει ότι εκείνη την ώρα είναι υποκείμενο της έρευνας και προφανώς εργάζεται σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον, γιατί όπως είπαμε ήταν ένα ελεγχόμενο περιβάλλον, δεν ήταν στον χώρο του σπιτιού του, με τον υπολογιστή του και τον εξοπλισμό του. Προφανώς όλα αυτά είναι περιορισμοί της έρευνας, δεν το συζητώ.
Παρ' όλα αυτά, η διαδικασία του eye tracking έχει αποδειχθεί και βιβλιογραφικά ότι είναι ένας τρόπος ο οποίος δεν επηρεάζεται από εξωτερικούς παράγοντες. Γιατί εκείνη την ώρα, όταν ο μεταφραστής, ο συμμετέχοντας, πραγματοποιεί τη διαδικασία, είτε μετάφραση είτε με την επιμέλεια, δεν επηρεάζεται από τους εξωτερικούς παράγοντες. Δεν έχει το χρόνο να σκεφτεί, εργάζεται πάνω στη διαδικασία και το μόνο που εμείς καταγράφουμε είναι η κίνηση του ματιού του. Σε αντίθεση με τα Think Aloud Protocols, που εκεί έχει δείξει ότι σε συνδυασμό με τη διαδικασία του eye tracking μπορεί να δημιουργηθούν κάποια προβλήματα. Γιατί προσπαθώντας να εξηγήσεις την ώρα που μεταφράζεις τι ακριβώς κάνεις ή την ώρα που διορθώνεις το μηχανικά μεταφρασμένο κείμενο τι ακριβώς κάνεις, το eye tracking θεωρείται ότι δεν επηρεάζεται ή τουλάχιστον δεν επηρεάζεται σε αυτό το βαθμό. Καταγράφει μόνο την κίνηση του ματιού και σε συνδυασμό μιλάμε με. Μιλάμε κυρίως για στρες. Όταν λέμε ψυχολογικούς παράγοντες, εννοούμε ότι δεν έχει καθόλου το κομμάτι της προτίμησης, της θετικής ή αρνητικής στάσης. Έχουν δείξει έρευνες ότι οι μεταφραστές είναι αρνητικοί ή τέλος πάντων κάποιο ποσοστό αυτών είναι αρνητικοί απέναντι στη μηχανική μετάφραση. Όταν δουλεύεις και γίνεται καταγραφή με τον οφθαλμικό ιχνηλάτη, αυτό δεν μπορεί να περάσει στον οφθαλμικό ιχνηλάτη εκείνη την ώρα. Με αυτή τη λογική είπαμε ότι δεν επηρεάζεται από ψυχολογικούς παράγοντες. Είναι καθαρό ακριβώς. Κυρία. Ναι, παρακαλώ. Το όνομά σας. Ναι, φυσικά. Αν θεωρήσατε, είπατε, αν θυμάμαι καλά, ότι τα κείμενα ήταν σχετικά εύκολα. Και φαντάζομαι ότι η συγκεκριμένη επιλογή έγινε για κάποιους λόγους. Αν θεωρείτε ότι επειδή ακριβώς ήταν σχετικά εύκολα, η αναζήτηση στο πρωτότυπο και όλα αυτά επηρεάστηκε. Αν δηλαδή κατά κάποιο τρόπο η ευκολία των κειμένων επηρέασε προς τα αποτελέσματα. Δεν είχε να κάνει με την ευκολία των κειμένων. Στόχος μας ήταν τα κείμενα, τα πρωτότυπα να είναι συγκρίσιμα. Και όταν λέω συγκρίσιμα, εννοώ ότι χρησιμοποιήσαμε συγκεκριμένη μετρική, χρησιμοποιήσαμε το Excel Score για να διαπιστώσουμε ότι τα κείμενα ήταν συγκρίσιμα, δεν ήταν προσωπική επιλογή. Και δήλωσε ότι τα κείμενα ήταν συγκρίσιμα. Οπότε όλοι δούλεψαν στα ίδια κείμενα και πλέον υπήρχε ένας περιορισμός. Δεν είχαν τη χρήση, τη δυνατότητα χρήσης διαδικτύου, δεν μπορούσαν να κλείσουν το παράθυρο στο οποίο εργάζονταν. Οπότε με το να χρησιμοποιήσουμε έρευνα τα οποία ήταν πλούσια σε ορολογία, θα δημιουργούσαμε μεγαλύτερο πρόβλημα. Δεν θα μπορούσαν ενδεχομένως κάποιοι από τους συμμετέχοντες να αποδώσουν τους όρους. Οπότε γι' αυτό το λόγο πήγαμε σε πιο απλά κείμενα. Κυρία Λουπάκη. Καλησπέρα και από μένα. Ήθελα να ευχαριστήσω καταρχάς και τις τέσσερις ομιλήτες, γιατί ήταν εξαιρετικές οι παρουσιάσεις και πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα οποία μας είπαν. Έχω μια ερώτηση προς την κυρία Σοφρονίδου. Είναι διπλή ερώτηση στην πραγματικότητα. Το πρώτο είναι στις πηγές, δεν ξέρω, ίσως μου ξέφυγε. Δεν αναφερθήκατε καθόλου στη βιβλιονέτ, δηλαδή δεν ξέρω αν τη χρησιμοποιήσατε, αν θα σας βοηθούσε. Δεν το αναφέρατε απλώς. Ναι, ωραία. Γιατί είπατε επιτόπια έρευνα και πλέον όχι, πολλά πράγματα. Όχι, αλλά πια στηριχθήκαμε στους ηλεκτρονικούς καταλόγους των βιβλιοθηκών, στη βιβλιονέτ. Ωραία. Το δεύτερο που ήθελα να ρωτήσω, είναι εξαιρετικό, δηλαδή είναι εξαιρετική δουλειά και χαίρομαι πολύ που το παρακολούθησα. Είχα ακούσει, αλλά δεν το είχα δει. Υπάρχει άραγε η δυνατότητα, ας πούμε, για κάποιον συγγραφέα που είναι πιο κλασικός, να έχουμε και να δούμε και αν τον έχουν μεταφράσει παραπάνω από ένας μεταφραστές. Γιατί αν βάλετε αλφαβητική αναζήτηση ο ίδιος ο επισκέπτης, ας πούμε, Μποντλέρ, θα βγουν αναλυτικά. Αν βάλετε αλφαβητική αναζήτηση, θα βγει συγκεντρωτικά ή ακόμα και με αναζήτηση με λέξη κλειδί, Baudelaire, θα σας βγει όλη η λίστα όλων των μεταφράσεων του Baudelaire από το 1900, ας πούμε, μέχρι το 2020 και τώρα προχωράμε, δουλεύουμε και το 2021. Δηλαδή, συγκεντρωτικά βγαίνουν όλοι οι συγγραφείς, όπως και η δουλειά των μεταφραστών. Να βάλουμε κύριε Μαρία Παπαδήμα, θα βγουν αναλυτικά όλες τις μεταφράσεις που έχει κάνει από τη γαλλική και τη γαλλόφωνη λογοτεχνία. Ναι, υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Ναι, βέβαια. Κυρία Παπαδήμα. Εγώ αυτό που θα... Καταρχήν να πω και εγώ ότι και οι τέσσερις ομιλήτριες ήταν πάρα πολύ σημαντικά αυτά που μας είπανε, πολύ ενδιαφέροντα, σε τελείως διαφορετικούς τομείς.
Θα ήθελα να κάνω δύο ερωτήσεις, μία στην κυρία Πετινάρη. Μάλλον εδώ δεν είναι ακριβώς ερώτηση, είναι, εντάξει, είναι και ερώτηση και τοποθέτηση. Στους μεταφραστές που αναφέρατε, νομίζω λείπουν δύο σημαντικές μεταφράστριες, τόσο η κυρία Βραμίδου όσο και η κυρία Βαϊκούση. Δεν κατάλαβα πια για ποιο λόγο αναφέρατε αυτούς και όχι και τις δύο στις οποίες αναφέρομαι. Επίσης, νομίζω ότι κάποια θέματα που θίξατε ίσως δεν είναι πολύ τεκμηριωμένα, δηλαδή γνωρίζοντας καλά το χώρο, η θέση του μεταφραστή ως σύμβουλος της εκδόσης, νομίζω ότι είναι μια αντίθετη πορεία, δηλαδή παλιότερα ήταν ενδεχομένως σύμβουλος και έπαιζε σημαντικό ρόλο, τώρα πια δεν νομίζω ότι παίζει ένα τέτοιο ρόλο, μπορεί να το παίζει σε ένα μικρό εκδοτικό οίκο ενδεχομένως, αλλά σίγουρα δεν πρέπει να το γενικεύεται, γιατί τουλάχιστον για τους μεγάλους εκδοτικούς οίκους, ακόμα και για τους μεσαίους, η αγορά των δικαιωμάτων, το προγραμματισμό των εκδόσεων και όλα τα σχετικά γίνονται από τους ίδιους εκδότες. Δεν νομίζω δηλαδή ότι οι μεταφραστές έχουν σήμερα ένα τέτοιο ρόλο, παρά μόνο όταν έχουν ένα πολύ μικρό ή ίδιο εκδοτικό οίκο και είναι και μεταφραστές ταυτόχρονα. Αυτό ήθελα να ρωτήσω και δηλαδή και με ποια κριτήρια αναφέρατε αυτούς τους μεταφραστές και όχι τις δύο κυρίες που ανέφερα. Και επίσης, όσο αφορά το Τσβάιχ, δεν νομίζω ότι έχει να κάνει μόνο το 2010-2015, το είπατε κι εσείς βέβαια. Είναι ανέκαθεν ο πιο πολυμεταφρασμένος γερμανός συγγραφέας, όπως είναι και όλοι οι κλασικοί γενικότερα, γιατί δεν έχουν δικαιώματα. Να συνεχίσω και με την κυρία Στασινιώτη. Αφού έχεις το μικρόφωνο, γιατί μετά. Α, ναι, καλύτερα. Ήθελα να ρωτήσω. Ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στον μετεπιμελητή και τον επιμελητή, γιατί δεν, μου φαίνεται ότι το ίδιο έργο κάνουν. Δηλαδή, ένας επιμελητής ενός κειμένου μεταφρασμένου με τον παραδοσιακό τρόπο, ενδεχομένως ο μετεπιμελητής από κάποια γλώσσα και όλα συγκεκριμένα να προκύπτουν τα ίδια ζητήματα και να πρέπει να δηλαδή ξέρει εξ αρχής σε ποια σημεία θα πρέπει να προσέξει περισσότερο. Αλλά αυτός ο μετεπιμελητής πρέπει να είναι και μεταφραστής. Δεν θα μπορούσε να είναι ένας επιμελητής. Γενικότερα, ούτε ο επιμελητής ασχολείται με το πρωτότυπο κείμενο συνήθως πολύ. Δηλαδή, έχει δίνει βάση πιο πολύ στο μεταφρασμένο κείμενο. Να απαντήσει πρώτα η κυρία Πατινάρη, βέβαια. Γεια σας. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις, γιατί μου δίνει την ευκαιρία να ξεκαθαρίσω και κάτι. Αυτό που είπατε για τον, που υπόθηκε για το σύμβολο και σύμβουλο μεταφραστή σε εκδόσεις, ακριβώς τα στοιχεία αυτά αφορούν μικρούς εκδοτικούς οίκους, αυτούς τους ανεξάρτητους μικρούς εκδοτικούς οίκους που έχουν ξεκινήσει πολύ την παρουσία τους από το 2015 και μετά. Και εκεί βλέπουμε και ανθρώπους που μεταφράζουν και οι ίδιοι και είναι εκδότες και διάφορες τέτοιου είδους αλληλεπιδράσεις. Όπως ανέφερε η κυρία Παπαδήμα, συμφωνώ απόλυτα και συμφωνούν και άλλες συνεντεύξεις που έχουμε κάνει. Όπου αναφέρουν οι μεταφραστές πως μπορούμε ίσως να προτείνουμε κάτι, αλλά σίγουρα η τελική επιλογή του τίτλου είναι πάντα από τον εκδότη, που είναι αυτός που κινεί όλη τη διαδικασία. Όσον αφορά τα ονόματα, ήταν ποσοτική απεικόνηση εκεί και η κυρία Βραμίδου και η κυρία Βαϊκούση επίπτουν για αυτές έτσι, σε κεντρικούς παίκτες του πεδίου. Έπλος ήταν οι άνθρωποι με τους περισσότερους τίτλους την περίοδο αυτή. Υπάρχουν και άλλα ονόματα που έχουν παραλυφθεί. Ήταν ενδεικτική εκεί η αποτύπωση και στο πλαίσιο της έρευνας βέβαια υπάρχουν πολύ πληρέστεροι πίνακες με όλα αυτά τα στοιχεία. Και για τον Στέφαν Τσβάιχ είναι γνωστό ότι είναι μια εκδοτική επιτυχία ήδη από την προηγούμενη δεκαετία, αναφέρθηκε ήδη. Ευχαριστώ. Ελπίζω να ανακάλυψα τα ερωτήματα και να δώσω το μικρόφωνο. Ναι. Σειρά σας να απαντήσετε. Αρχικά να πω ότι ενδεχομένως λόγω του περιορισμού του χρόνου δεν είχα τη δυνατότητα να ξεκαθαρίσω τις διαφορές αυτές ανάμεσα στη μετάφραση, την επιμέλεια και τη μετεπιμέλεια. Φαίνεται ότι η μετεπιμέλεια, η διόρθωση δηλαδή του μηχανικά μεταφρασμένου κειμένου, παρουσιάζει ομοιότητες τόσο με τη μετάφραση όσο και την επιμέλεια. Η βασική διαφορά μεταξύ των δύο, άρα μιλάμε για επιμελητή και μετεπιμελητή, είναι το κείμενο στο οποίο δουλεύω. Ο επιμελητής δουλεύει πάνω σε ένα κείμενο το οποίο έχει μεταφραστεί από τον άνθρωπο. Ο μετεπιμελητής δουλεύει σε ένα κείμενο το οποίο έχει μεταφραστεί από τη μηχανή. Αυτό εκ των πραγμάτων δημιουργεί είναι μια πολύ μεγάλη διαφορά,
καθώς το κείμενο από τη μηχανή θα περιέχει πιθανότατα λάθη, τα οποία δεν είναι ίδια με τα λάθη που κάνει ένας επαγγελματίας μεταφραστής. Οπότε γι' αυτό υπάρχει η συγκεκριμένη διάκριση. Έρευνες στη βιβλιογραφία έχουν δείξει ότι καλό είναι ο μεταπημελητής να έχει γνώσεις μετάφρασης, αν και υπάρχουν κάποιοι, ειδικά από το χώρο της βιομηχανίας, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι θα μπορούσε να είναι ένας απλός ειδικός, ο οποίος έχει γνώση του συγκεκριμένου πεδίου. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση? Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Μπορούμε να σταματήσουμε εδώ για καφέ και να πάρουμε λίγο αέρα, γιατί με τις μάσκες